Καλημέρα. Πρωί-πρωί πάλι. Σήμερα το ψάρεμα μας είναι short jigging. Πάμε να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ο καιρός φυσάει νότια, νοτιοανατολικά. Θα πάμε και εμείς νοτιοανατολικά. Και τα λέμε σε λίγο. Το μέρος που θα πάμε είναι γνωστό. Έχουμε ξαναπάει. Έχει βαθιά νερά, ωραία νερά, απότομα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη πάλι. Να πάμε μαζί. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού σφίξουμε εδώ, πάμε. Κάτσε να δούμε τώρα που με έχει γαμίσει, Ακόμα δεν πάτωσε ο πλάνος. Πολύ βαθιά τα νερά. Είναι μέχρι να βραχεί και το νήμα για να μπορέσει να ξεκυλίγεται πιο εύκολα. Τώρα πάτωσε ο πλάνος. Το κύμα μας έκανε
όλοι. Πάμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά το deep spinning. Μάλιστα 130. Θα το περάσουμε. Ξέρουμε ότι είναι κομπλέ εδώ στην παραμάνα, στο split και στο solid. Και πάμε να κάνουμε μερικές βολές. Να δούμε πώς δουλεύει αυτό το τεχνητό. Πολύ ωραία βολή αρχικά. Τα 4 γραμμάρια σύγκλινγκ, αλλά στο συγκεκριμένο τόπο ακόμα και αυτά δεν είναι αρκετά. Ακόμα πέφτει. Έπεσε. Θα κάνουμε άλλη μια βολή.
απόψη ξεκινάμε την ανακτησούλα. Ξαναπατώσει λίγο και ξανασηκώνω. Έχει αρκετή αντίσταση μέσα στο νερό, πιο πολύ από ένα συνηθισμένο πλάνο, ειδικά από τους slim που δουλεύω κατά κόρον. Αλλά έχει και πολύ καλή βολή. Αρκετά καλή βολή. Ακόμα είμαστε στο χάραμα. Έχουμε ώρες μπροστά μας να ψαρέψουμε, να κάνουμε δοκιμές, να δοκιμάσουμε πλάνους, σιλικόνες. Δοκίμασα ήδη μια σιλικόνη, χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα να δοκιμάσω λίγο και το μήνο αυτό, το pencil, στην ουσία. Rough Trail Malis 130, 64 γραμμάρια. Συνεφιασμένη Κυριακή που λέει και το τραγούδι. Αυτό είναι το σημερινό. Πάμε να ρίξουμε λίγο τώρα και με τη σιλικονίτσα. Έχει βγει λίγο ο ήλιος να μας ζεστάνει. Πάμε λίγο πιο πίσω να μην βρεχόμαστε, γιατί το εκεί μας σκάει πάρα πολύ από εκεί. Αργεί να πατώσει η σιλικόνη, δεν είναι πολλά γραμμάρια,
αργή ανάκτηση, απλό μάζεμα. Φάγαμε την βροχή από τη θάλασσα. Άλλη μια ρήψη, λίγο πιο αριστερά, για να έχουμε κόντρα τον αέρα λίγο. Να πάω λίγο πιο πίσω, να μην τρώω το κύμα, τουλάχιστον όσο κατεβαίνει η σιλικόνη. Χαμός γίνεται εδώ. Μέσα σε αυτό το κολπίσκο σκάνε τα κύματα, αλλά εδώ είναι πολύ ρηχά για να παίξουμε στο κολπίσκο. Θα ήταν ωραία εδώ ίσως να έχει λίγο ψωμάκι για σπίνι. Λοιπόν, πρέπει να πάτωσε. Μαζέψουμε σιγά σιγά. Μάλλον χρειάζομαι πιο βαριά σιλικόνη, πιο βαριά μολυβοκεφαλή, γιατί όσο βαθιά και να τη ρίξω, μέχρι να πατώσει έχει έρθει πολύ κοντά. Όχι πως αυτό εντάξει είναι απαραίτητα κακό, δεν ξέρεις ποτέ που θα είναι τα ψάρια. Θα γίνουμε μουσκεμα. Έρχεται το κύμα. Να το πρώτο. Να το δεύτερο. Να και το τρίτο. Το πιο δυνατό. Η σιλικόνη ακόμα δεν πάτωσε. Θέλω όντως πιο βαριά σιλικόνη για αυτόν τον τόπο. Να
Όχι ρε πούστη. Όχι ρε γαμότο. Αμόλυσε. Αμόλυσε. Κάτι ήταν και αμόλυσε. Πάμε. Δεύτερη προσπάθεια με το Μάλις. Όπως πάντα, εξαιρετική βολή. Μπορεί καλύτερα και από πλάνο, πραγματικά. Ειδικά άμα ο πλάνος είναι μεσόβαρος. Πολλές φορές κάνει περιστροφές στον αέρα και κάνει απόσταση, κάνει στη ρήψη. Το συγκεκριμένο φεύγει καρφί μέσα. Καταπληκτικό. Τώρα θα φάμε μπρο. Αργεί βέβαια να πατώσει λίγο. Δεν είναι σαν τον πλάνο. Έχουμε φάει εδώ και φάγαμε κι άλλη μία καλή. Ακόμα πέφτει. Είναι λίγο ρυθοκίνδυνο να το αφήνουμε κάτω γιατί έχει αλλαγές. Γι' αυτό δεν πρέπει να πατώνει. Να προσπαθούμε να μην πατώνει. Θέλει ανάκριση λίγο σαν μήνο. Θα μείνω σπίνι. Ευθεία βολή στον ήλιο. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε εγώ θα βλέπω, ούτε η κάμερα.
πάτωσε και να μην έχει πατώσει είναι πολύ χαμηλά. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω ανάκτηση. Ανακτάμε λίγο και το αφήνω να ξαναπέσει. Το δουλεύουμε σαν τον πλάνο περίπου. Τραβάμε, ανεβάζουμε, με διαφορετική ανάκτηση βέβαια, και μετά το αφήνουμε να πέσει σιγά σιγά. Για σήμερα έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Είναι πολύ ωραία ημέρα από άποψη καιρικών συνθήκων, αλλά σήμερα ήταν μια άσχημη ημέρα για το ψάρεμά μας. Μετά από περίπου 4,5 ώρες ψαρέματος δεν πιάσαμε απολύτως τίποτα. Ένα ψάρι μπορεί και να μην ήταν ψάρι, ενδεχομένως να ήταν κάτι άλλο, κάτι σεχταπόδι. Μου χτύπησε σε έναν πλάνο τον BW knife των 80 γραμμαρίων. Το λέω αυτό γιατί ενώ είχε βάρος, καθώς το πάλεψα λίγο για περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα, δεν έκανε το τράβηγμα που κάνουν τα ψάρια, ένα οποιοδήποτε ψάρι. Θεωρώ ότι ήταν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ήταν δηλαδή, πιθανολογώ, κάτι σε χταπόδι ή κάτι άλλο. Ήταν πάντως αρκετά μεγάλη αντίσταση. Και το γεγονός ότι μου έφυγε σε κάποιο κατέβασμα, δηλαδή καθώς έκανα το τρομπάρισμα, έκανα 4-5 τρομπαρίσματα, στο τελευταίο, την ώρα που κατέβασα το καλάμι για να ξανατρομπάρω, μου έφυγε σε εκείνο το σημείο, οπότε πιθανολογώ ότι ήταν κάτι τέτοιο. Πέρα από αυτό δηλαδή, δεν είχα κάτι άλλο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ούτε και εκείνος είχε κάποια επιτυχία, ούτε σε πλάνο ούτε σε μήνο που πέταξε εκείνος. Το μόνο που είχε επιτυχία αποτυχία ήταν ότι κάτι του έφαγε ένα νοπό καλαμάρι που είχε δολώσει. Είχε βάλει δύο πετονιές, είχε ρίξει με νοπό καλαμάρι, θράψαλο για την ακρίβεια, και το ένα του το έκοψε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κιόλας κάτι. Κατά πάσα πιθανότητα κάποια σμέρνα ή κάποιο μουγκρί, γιατί ήταν και αρκετά νωρίς όταν έγινε αυτό. Ήταν αρκετά νωρίς, ήταν μόλις είχε χαράξει ο ήλιος. Αυτό, δεν έγινε κάτι άλλο. Το μέρος ήταν καλό από τεχνικής άποψης, πολύ βαθιά νερά μέχρι και 50 μέτρα βάθος, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, ή αυτό το λίγο αεράκι, είχε κυματισμό δηλαδή το νερό καλό. Δεν έκανε κρύο για μας, βραχήκαμε βέβαια από τα κύματα που σκάγανε πάνω στα βράχια, αλλά επειδή είχε και τον ήλιο λίγο έσπαγε, μπορούσαμε να ψαρέψουμε άνετα σχετικά, χωρίς να έχουμε θέμα.
αλλά από ό,τι φαίνεται είτε εποχή είτε λόγω εποχής είτε λόγω κάτι άλλο δεν είχε ψάρια ή δεν τα πετύχαμε εμείς. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ποτέ δυστυχώς. Θα το ξαναδοκιμάσουμε το μέρος κατά πάσα πιθανότητα. Ίσως σε κανένα μήνα περίπου να αλλάξει λίγο η εποχή, να έρθουν κάποια άλλα ψάρια, και θα δούμε. Γενικότερα οι τόποι καλό είναι να δοκιμάζονται αρκετές φορές και σε διαφορετικές εποχές, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, με ήλιο, με κρύο, με ζέστη, δεν έχει με αέρα, χωρίς αέρα, δεν έχει να κάνει πολλές φορές. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένας τόπος θα έχει πάντα ψάρια, όποτε και να πάμε. Μπορεί τώρα να μην είχε, μπορεί σε 2 μήνες, ας πούμε, Μάρτιο, Απρίλιο, να έχει ψάρια, δεν το ξέρουμε αυτό. Ή μπορεί και πάλι να μην έχει, να έχει το καλοκαίρι. Γίνονται πολλά πράγματα, γι' αυτό θέλει κάθε τόπος. Καλό είναι όταν ξεκινάμε ιδιαίτερα όταν ξεκινάμε ένα νέο είδος ψαρέματος, να κρατάμε αυτό που λένε όλοι το ημερολόγιο. Δηλαδή να ξέρουμε, να σημειώνουμε πότε πήγαμε, εποχή δηλαδή, ποια ημερομηνία, τι καιρό είχε περίπου, θερμοκρασία, αν χτύπησε κάτι, αν δεν χτύπησε, όλα αυτά να ξέρουμε δηλαδή και σε τι χτύπησε. Γιατί άμα έχεις πάει 5 φορές και έχεις πιάσει, ας πούμε, και τις 5 φορές κάτι και πάντα χτύπαγε, ας πούμε, σε πλάνο και όχι σε σιλικόνη ή σε κάτι άλλο, πένσιλ ή δεν ξέρω εγώ τι, πάει να πει ότι εκεί έχει ψάρια τα οποία χτυπάνε πιο εύκολα σε πλάνο, γιατί τα άλλα τα πονηρεύουν περισσότερο. Ή, ας πούμε, χτύπησε, έχεις πάρει σε αυτόν τον τόπο, έχεις πάει 10 φορές εκεί τριγύρω και έχεις πάρει τις 3 φορές ψάρι με σιλικόνη. Πάει να πει ότι είναι πιο πονηρεμένα τα ψάρια και τους κάνει πιο πολύ αίσθηση να δουν τη σιλικόνη με την ωραία την κίνηση αυτή την φυσική, και ενώ ο πλάνος που κάνει το πιο, που είναι πιο φανταχτερός, πιο οτιδήποτε, μπορεί να μην τους, κινεί τις υποψίες και να μην θέλουν να χτυπήσουν. Γενικότερα όλα αυτά, το ημερολόγιο πάρα πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε τέτοιο είδος ψαρέματος, ιδιαίτερα για τέτοια ψαρέματα που έχουν και πολύ περπάτημα, έχουν αρκετή κούραση. Δεν θα πάω με το αυτοκίνητο να ράξω και θα βγω στα 10 μέτρα στην παραλία να ρίξω τα καλάμια, όπως είναι, ας πούμε, ένα κάστι. Έχει πολύ περπάτημα, έχει αρκετή κούραση, κουβαλάς πράγματα. Δεν είναι τώρα να πας σε ένα τόπο και να λες δεν θυμάμαι τι είχε, είχα πάει εκεί, ξέρω εγώ, έχω πάει πολλές φορές, μέσα σε 2 χρόνια έχω πάει 10 φορές, αλλά είχα πάρει, θυμάμαι, ένα ψάρι και δεν ξέρεις με τι καιρό είχες πάει, τι εποχή είχες πάει, θυμάσαι ότι είχες πάει. Πάνω κάτω θα θυμάσαι, αλλά σίγουρα όχι με ακρίβεια. Μπορεί να θες να ξαναπάς και να έχει π.χ. νοτιά, ενώ τα ψάρια εσύ τα έχεις πάρει με βοριά. Όλα αυτά πρέπει, καλό είναι να τα σημειώνουμε, ιδιαίτερα όταν αυξάνονται οι επισκέψεις σε ένα μέρος, για να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Αυτά. Ελπίζω στα επόμενά μας ψαρέματα να έχουμε περισσότερες επιτυχίες, γιατί καλές είναι και οι εμπειρίες, αλλά ακόμα πιο καλά είναι τα αποτελέσματα, να παίρνουμε και λίγο χαρά, γιατί οποιοσδήποτε όταν κάνει κάτι θέλει να έχει και ανταπόδοση. Άμα δεν έχεις ανταπόδοση, το βαριέσαι, κουράζεσαι, το παρατάς. Εντάξει, συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα ελπίζω τις επόμενες φορές
να έχουμε περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο ψάρεμα.